σε Δημήτρη Τζορμπατζόγλου και στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Εξελίξεις, εντάξει, πέρα από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, που έχει αρκετά θέματα σε εξέλιξη και περιμένουμε ανακοινώσεις, είναι η αλήθεια. Είναι και η μέρα όπου νομίζω μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Είναι η μέρα που 22 Ιουλίου να θυμίσουμε. Ναι, ναι. Και όμως είναι νωρίς ακόμη, αλλά μπαίνουμε σε αυτήν την τελική ευθεία. Είναι πολύ κρίσιμο το διάστημα τώρα που διανύουμε. Και νομίζω ότι και η σημερινή ημέρα είναι η χαρακτηριστική, είναι η πιο ενδεικτική του τι θα συμβεί στην πορεία, μια και ανακοινώνει επίσημα την υποψηφιότητά του ο Μάκης Ογκαγκάτσης, μέχρι και τώρα βεβαίως αντιπρόεδρος στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Μετά από ένα διάστημα διαβουλεύσεων, προεργασιών, προετοιμασίας από τη δική του πλευρά, είναι πανέτοιμος και πραγματικά νομίζω ότι αποδεικνύεται, θα αποδειχθεί πόσο έτοιμος είναι να κάνει αυτό το βήμα, έχοντας εξασφαλίσει την στήριξη δεκάδων ενώσεων. Ο αριθμός είναι εντυπωσιακός, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός και η βάση εκείνων που ήδη τον στηρίζουν, και προφανώς πιστεύω θα φανεί και μέσα στις επόμενες ώρες σε αυτήν την συγκέντρωση, σε αυτή τη συνάντηση, όπου θα ανακοινώσει τους στόχους και την υποψηφιότητά του. Είναι πολύ πανηγυρικό το κλίμα. Νομίζω ότι βγαίνει ήδη μια αίσθηση επικράτησης, έτσι όπως ξεκινάει αυτή η προσπάθεια του Γκαγκάτσι, με πολύ μεγάλο αριθμό ενώσεων να είναι εδώ ήδη και να τον στηρίζουν και να στέλνουν το μήνυμα της στήριξης. Α, είναι ήδη και στην εκδήλωση. Ναι, ναι. Πιστεύω θα φανεί και στην πορεία με τα νούμερα που θα προκύψουν. Είναι το πρώτο σημαντικό θέμα της σημερινής ημέρας. Είναι μια, είπαμε, πολύ σημαντική περίοδος για τις εκλογές, την ΕΠΟ, με όλες τις εργασίες, όλες τις ζυμώσεις που γίνονται. Θεωρώ ότι, εντάξει, δεν είναι πολύ εύκολο, πραγματικά πιστεύω, παραγοντικά και με όλη την εμπειρία αλλά και την φρεσκάδα που έχει ως σύγχρονος παράγοντας ο Γκαγκάτσης, να βρεθεί κάποιος απέναντί του με όλα αυτά που σημαίνουν, αλλά θα φανεί βεβαίως και στην πορεία τι σκοπό έχουν και οι άλλες πλευρές. Είναι τα γεγονότα της ημέρας, επαναλαμβάνω, είναι πολύ μεγάλη παρουσία ενώσεων εδώ στη Θεσσαλονίκη εκπροσώπων, πέρα από τις ΠΑΕ, που φυσικά στηρίζουν ή θα στηρίξουν την υποψηφιότητα του Γκαγκάτσι. Και επαναλαμβάνω, παρότι βρισκόμαστε στο ξεκίνημα και δύο μήνες περίπου πριν τις εκλογές, είναι η σημερινή διαδικασία πάρα πολύ σημαντική. Ωραία. Άρα τώρα, παίρνει επίσημη μορφή ουσιαστικά κάτι που ήταν κοινό μυστικό, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα. Ναι, σωστό. Ακριβώς. Τώρα, στα υπόλοιπα του ΠΑΟΚ είμαστε επίσης σε μια φάση όπου μπαίνουμε, νομίζω, σε ανακοινώσεις. Ο πρώτος στόχος του ΠΑΟΚ ήταν έτσι κι αλλιώς οι ανανεώσεις συμβολέων με τον ΣΒΑΜ, τον Κετζιόρα και τον ΜΕΙΤΕ. Κατά σειρά νομίζω ότι ο ΣΒΑΜ είναι μια υπόθεση στις λεπτομέρειες για να υπογράψει για άλλον ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Κι όμως του ΜΕΙΤΕ μετά είναι πιο προχωρημένη, παρότι πιο δύσκολη και με πιο μεγάλα οικονομικά δεδομένα με την ΕΦΙΚΑ. Ο ΠΑΟΚ το έχει φέρει σε ένα πολύ καλό δρόμο και με τους Πορτογάλους για τη ρήτρα για να τον αγοράσει, αλλά και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, με σημαντικά ποσά, αλλά ο ΜΕΙΤΕ είναι πολύτιμος, είναι στις προτεραιότητες του Λουτσέσκου, γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ήδη αρκετά βήματα για να τον κλείσει νωρίς. Και του Κετζιόρα λίγο πιο σύνθετο, μια και υπάρχει μια διαπραγμάτευση με τον Πολωνό για να συνεχίσει τον ΠΑΟΚ, και μετά η Δυναμό Κιέβου, με την οποία ο Κετζιόρα έχει συμβόλαιο ακόμη 6 μηνών και πρέπει εκεί να γίνουν συζητήσεις. Οι τρεις ανανεώσεις, ένας φορ και ένας χαφ για ξεκίνημα, που ήδη έχουν εντοπιστεί και ο ΠΑΟΚ κάνει συζητήσεις με τους πρώτους του στόχους, και τα υπόλοιπα έπονται. Οι νεαροί, γιατί αυτές, οι Έλληνες. Νεαροί Έλληνες, ναι, δεν είναι προτεραιότητα, αλλά
είναι υποθέσεις τις οποίες θέλει να κλείσει για να γεμίσει το ρόστερ. Με τον Θημιέ του Πανσεραϊκού, υπόθεση που ο ΠΑΟΚ ελέγχει απολύτως. Με τον Τσιφτσί και τον Ζουγλί από τον Αστέρα Τρίπολης. Αλλά και τον Λιάβα από τον Πανετολικό. Μια άλλη λίστα εκ των που ο ΠΑΟΚ είπαμε ότι θέλει να αποκτήσει για να έχει μεγαλύτερο ελληνικό κορμό σε αυτές τις ηλικίες για πολλούς και διάφορους λόγους που σχετίζονται ακόμα και με την ευρωπαϊκή λίστα που πρέπει να έχει αρκετούς Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ωραία. Έμαθε και ο ΠΑΟΚ χθες μετά την κατάκτηση του Ευρωπαίου που τη Ρεάλ ότι έχει και λίγο έτσι ένα τσακ πιο εύκολο δρόμο για το Champions League. Έφυγε η Σαχτάρ. Εντάξει. Ναι, έφυγε η Σαχτάρ. Δεν θα παίξει στα προγραμματικά. Θα αντιμετωπίσει τα play-off. Okay. Ο δρόμος ήταν συγκεκριμένος. Δεν μπορούμε να μιλάμε εμείς για εύκολες βατές κληρώσεις. Okay, λείπουν αρκετοί, λείπουν Ιταλοί, λείπουν Γερμανοί, λείπουν Γάλλοι, Ισπανοί από όλα τα προγραμματικά. Ναι, είναι σημαντικό. Αλλά μας απέριξε η κλήρωση με την Μπριζ, όχι η δυναμική της Μπριζ, η κλήρωση και το timing, ότι μια ομάδα μπορεί σε ένα συγκεκριμένο διάστημα να είναι στο 5 και όταν έρθει η ώρα να παίξει μαζί της να πάει στο 8, όπως πήγε η Μπριζ, που ήταν φοβερά φορμαρισμένη την ώρα των αγώνων με τον ΠΑΟΚ. Όπως το έκανε και ο ΠΑΟΚ που συνήλθε στο καταλληλότερο σημείο στο τέλος του πρωταθλήματος, έτσι. Εντάξει, ναι. Απλά το πρωτάθλημα έχει 36 αγώνες και κρίθηκε σε 36 αγωνιστικές. Okay, και έκανε το σερί στο τέλος γιατί αλλιώς δεν γινόταν. Η Ευρώπη είναι μεμονωμένα παιχνίδια, είναι ζευγάρι όπως ήταν και το καλοκαίρι. Δύο βραδιές με συγκεκριμένες ομάδες. 18 Ιουνίου θα μάθει αντίπαλο. Δεύτερος προκριματικός, τρίτος προκριματικός. Τα play-off, η δυναμική των ομάδων σιγά σιγά θα ανεβαίνει. Στα play-off υπάρχει και Γαλατά Σαρά για παράδειγμα. Νωρίτερα υπάρχουν και Λουντογκόρετς, υπάρχουν και Τσέχοι. Έχει μια σταδιακή άνοδο της δυναμικότητας των πιθανών αντιπάλων που παίζονται. Ναι, σίγουρα παίζονται, δεν είναι κανείς ανίκητος. Και ο ΠΑΟΚ, για να είναι καλά εκείνος, δεν πρέπει να έχει πολλές αλλαγές. Αυτό είναι το μυστικό για να επιστρέψουμε στα μεταγραφικά. Ο βασικός στόχος είναι οι λίγες αλλαγές και αυτό θέλει να πετύχει η ομάδα. Ωραία. Φαντάζομαι θα σε ακούσουμε και συνέχεια έτσι, να υπάρξει κάτι ναι, ακόμα ναι, από την εκδήλωση. Ειδικά για το θέμα της υποσιότητας ναι. του Γκαγκάτση, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Βαλεντίνα.